Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου. Ο κύριος Θεοδόρου είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος που έχει εκλέξει Λαϊκή Συσπείρωση στην Μάνδρα. Νομίζω είστε και υποψήφιος δήμαρχος. Ναι. Σε αυτές τις εκλογές με την Λαϊκή Συσπείρωση και την υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μπογιόπουλε, επειδή άκουγα τη συζήτηση σας, θέλω να σας πω ότι η ιστορία αυτών των γεγονότων πάει στα παλιά. Έχει τη ρίζα του στο 2016. Όταν και τότε είχε έρθει η αίτηση, μάλλον ζήτησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η UNESCO για να φιλοξενήσει ξανά πρόσφυγες. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν πλημμύρες. Σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε το Νοέμβρη του 2016, η απόφαση της πλειοψηφίας ήταν η εξής. Έχω μπροστά μου τυχαία αυτά που μου μείναν, τα λίγα χαρτιά που μου μείναν από χθες. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε και να σεβαστούμε τις αποφάσεις των συμπολιτών μας. Η δίκη στην ασκείται ερήμην των πολιτών, είπε η κυρία Δήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Δημάρχου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συνταχθεί με τη θέση των κατοίκων και να μην αποδεχτεί την πρόταση του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστίας για την παραμονή σύρων προσφύγων στην ξενοδοχειακή μονάδα Βερόρη, τοπική κοινότητα Βιλίων. Το 2016. Μας λέτε λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς προσχηματικός λόγος. Χωρίς πλημμύρες τότε. Ναι, έτσι κι αλλιώς ο προσχηματικός λόγος που εφευρέθηκε ένα χρόνο μετά, ατιμωτικό να εφευρίσκεται τέτοιος λόγος, ότι είχαν πεθάνει 24 άνθρωποι που όλοι τους θρηνήσαμε στις πλημμύρες στη Μάνδρα, δεν υπήρχε το 2016. Φυσικά. Αυτός ο λόγος. Φυσικά. Όταν και τότε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου αρνήθηκε την αρρωγή στους κυνηγημένους, στους πρόσφυγες. Θα σας πω για την πλειοψηφία, κύριε Μπογιόπουλε. Λέει το κείμενο, δεν υπερψήφισαν αυτή την απόφαση που στην ουσία αποτελεί θέση των κατοίκων και των εκπροσώπων της. Και ψήφισαν κατά της απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεοδόρου Χαράλαμπος, ο οποίος σύν των άλλων έκανε και επίκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματα των κατοίκων κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι από το ψηφοδέλτιο, το οποίο που στηρίχθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσαν παρόντες οι κύριοι τότε, οι σύμβουλοι του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είπαν ότι δήλωσαν ότι κατανοούν τις ανάγκες των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους. Είναι διάχυτοι οι φόβοι που εκφράστηκαν, δεν μπορούν να συνηγορήσουν στη μη παραμονή, αλλά πρέπει να ζητήσουν περισσότερες εγγυήσεις κτλ. Και ψήφισαν παρόν. Και τότε τους διώξαν τους ανθρώπους. 3 χρόνια μετά τι συνέβη? 3 χρόνια μετά δεν άλλαξε τίποτα. Βέβαια βρέθηκαν οι πλημμύρες για να αποτελέσουν πρόσχημα. Τώρα, σχετικά με τα γεγονότα, αν θέλετε να σας πω κάτι. Βεβαίως, πείτε μας τι συνέβη κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου. Έκανε εισήγηση η Δήμαρχος, μίλησε ένας Δημοτικός Σύμβουλος, είπε κάποια ζητήματα και δεν ήθελε κανένας να τοποθετηθεί από τις άλλες παρατάξεις. Ζήτησαν τον λόγο. Ενώ έκανα τοποθέτηση πάνω στις αιτίες της προσφυγιάς, του υπεριαλιστικού πολέμου, των ευθυνών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που μετέδρεψε την Ελλάδα σε απέραντο ορμητήριο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, και που εφαρμόζει και κατά γράμμα αυτή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Πέρασα στο να καταγγείλω το γεγονός. Την ώρα που κατήγγειλα το γεγονός, ένας γνωστός χρυσαυγίτης της περιοχής μου επιτέθηκε και ακολούθησαν άλλα 6-7 άτομα, τα οποία δεν αφήσαν τίποτα όρθιο, σμπρώχναν τραπέζια, καρέκλες, νερά κτλ. Διακόπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά τη διακοπή η Δήμαρχος πέρασε κατευθείαν στο ψήφισμα, το οποίο ψηφίστηκε αυτό το πράγμα που και όλοι εσείς γνωρίζετε, ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θέλουμε, δεν έχει χώμα, δεν έχει γη για αυτούς. Σε ό,τι αφορά τα όσα έγιναν έξω από το ξενοδοχείο, τοποθετήθηκε εκεί η συντηρητική πλειοψηφία? Όχι, δεν έγινε καμία συζήτηση, σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτοί οι 70 ευυπόλοιπτοι, φαντάζομαι, πολίτες της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν στην ρήψη κροτίδων και στην επίθεση ακόμα και στα δωμάτια των οικογενειών με μικρά παιδιά, είναι άγνωστοι στην περιοχή? Κοιτάξτε, δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί. Βέβαια, πρωτοστάσισε στα γεγονότα, είπαμε, ένας χρυσαυγίτης, ο οποίος δεν είναι από τα Βίλια, είναι από την Μάτρα, και το ακολούθησαν άτομα από τα Βίλια, οι οποίοι παραξηγήθηκαν γιατί απεκάλυψαν την επίθεση φασιστική και ορμόμενοι από αυτό μου επιτέθησαν και δεν έμεινε τίποτα όρθιο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πείτε μου κάτι, στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν βεβαίως οι παρατάξεις, υπάρχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχουν οι δήμαρχος, οι πολιτικοί, έχουν πολιτικό πρόσημο και κομματικό πρόσημο όσοι βρίσκονται εκεί, είναι όλοι ανεξάρτητοι. Και έχουν, βέβαια τώρα πριν τις εκλογές είναι όλοι ανεξάρτητοι. Μετά όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα εμφανίζονται τα σηματάκια των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά έχουν. Είναι παρατάξεις που στηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεδομένο. Άσχετα που έχουν βάλει τη μάσκα του ανεξάρτητου πολύ, γιατί είναι και της μόδας, ήταν και τότε, συνεχίζει να είναι και τώρα. Οι αντιδράσεις του κόσμου ποιες είναι? Έχει γίνει δημοψήφισμα εκεί στην περιοχή που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φύγουν, δεν τους θέλουμε? Εγώ δεν γνωρίζω για κάποιο δημοψήφισμα. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τις επιφυλάξεις τους, επηρεασμένοι από πολλά πράγματα. Σίγουρα το μέρος έχει προβλήματα. Τα Βίλια είναι μια περιοχή 750 κατοίκων, είναι απομακρυσμένη, δεν έχει υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθούν και υπάρχει μια ξενοφοβία η οποία καλλιεργήθηκε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολλές φορές αυτά που παρουσιάζουν, γιατί και εκείνη την περίοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο του 16 αναπτύχθηκε μια ρητορική ρατσιστική, ξενοφοβική, ότι τα παιδιά μας και κινδυνεύουν και τα λοιπά, και βασιζόμενοι πάντα ότι δεν είναι και καλά όλοι οι οικογένειες, αλλά είναι και μόνοι τους και τα λοιπά και κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Αυτά είναι τα γεγονότα. Κύριε Θεοδόρου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.